Γιώργο Βασιλείου, πρώτο φιλικό παιχνίδι του Απόλλωνα επί Βουλγάρικου εδάφους. Βεβαίως το αποτέλεσμα δεν μετράει, αλλά η καλή παρουσία αρκετών νεοφερμένων και αρκετών νεοποδοσφαιριστών. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκεται η ομάδα, είναι μόνο να παίρνουμε κάποια λεπτά συμμετοχή από φιλικά, γιατί σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ κούραση από τις διπλές προπονήσεις που έχουμε καθημερινά εδώ στο Πράβετ. Το πιο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί σίγουρα κάποια παιδιά μπορεί να μείνουν πίσω. Υπάρχουν όμως είναι και αυτά στο ποδόσφαιρο. Και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε δυνατά ώστε να κάνουμε τον Απόλλωνα πιο δυνατό. Βεβαίως είναι μια προετοιμασία η οποία διεξάγεται σε άριστες συνθήκες και εσείς ήδη να αποτυπώνετε με σχετική ευκολία τις οδηγίες αλλά και την τακτική του προπονητή σας. Ναι, εμείς σαν ποδοσφαιριστές παίρνουμε τις οδηγίες από τον προπονητή μας. Πρέπει να τα κάνουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο ώστε να αποδίδει η ομάδα καλύτερα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει αρχίσει σιγά σιγά και ο Μεγένη, γιατί είναι σχεδόν μια νέα ομάδα, πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και σίγουρα παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Βεβαίως ένα νέο Απόλλωνα, εσύ ως νεοφερμένος πώς τον βλέπεις? Σίγουρα είναι ένας νέος Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Κάθε χρόνο πρέπει να διεκδικά κάποιον τίτλο. Σίγουρα μακάρι να υλοποιήσουμε τους στόχους μας που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς και φετινή σεζόν. Και μακάρι στο τέλος της ημέρας να είμαστε ευχαριστημένοι. Και βέβαια ο κόσμος του Απόλλου, ο οποίος αναμένει ένα Απόλλωνα αρκετά δυνατό και ανταγωνιστικό. Σίγουρα οι οπαδοί μας, που είναι γνωστοί για το πάθος που έχουν για αυτήν την ομάδα, πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας και να κάνουν και τα διαρκεία τους και και τα όλα να είναι κοντά στην ομάδα, που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή να έχει τους φιλάθλους προπάντως του Απόλλωνα να είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για εμάς τους παίχτες του Απόλλωνα και μακάρι να είναι δίπλα μας ώστε να υλοποιήσουμε όλοι μαζί τους στόχους που έχουμε θέσει.